www.samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Λοιπόν, γεια σας. Εκμέρους της Επιτροπής Αγώνα Συλλόγων Κατοίκων και Φορέων του Νησιού, προχωρήσαμε σε αυτήν εδώ την κινητοποίηση. Η κινητοποίηση αυτή οργανώθηκε από την Επιτροπή Αγώνα για την Υγεία που έχει συσταθεί στο νησί μετά και τις μεγαλειώδεις κινητοποίησεις όλη της προηγούμενης διετίας. Φτάσαμε στην απόφαση της συγχώρεσης του νοσοκομείου την 1η Γενάρη. Ξεκινήσαν κινητοποίησεις. Η νεοσύστατη Επιτροπή από εκείνη την περίοδο αγώνα διοργάνωσε όλο το επόμενο κύκλο κινητοποίησεων, οι οποίες οδήγησαν στο 18 Φλεβάρι στην απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου, του ΚΕΣΥΠΕ, να ανακαλέσει, να πάρει πίσω, έστω και με τη μορφή αυτής της απόφασης, τη συγχώνευση του νοσοκομείου. Στις 18 Δευτέρου, λοιπόν, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου αποφάσισε την αποσύνδεση του νοσοκομείου μας και της Λίμνου από τα νοσοκομεία Σάμου και Μυτιλήνης αντίστοιχα. Ήταν απόρρια των μεγάλων κινητοποίησεων του καριακού λαού όλο το προηγούμενο διάστημα και το θεωρήσαμε εξ αρχής ως μια θετική εξέλιξη. Αλλά είπαμε επίσης από την πρώτη στιγμή ότι δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε σε αυτή την απόφαση. Θα είμαστε εκεί, θα συνεχίσουμε μέχρι να το δούμε αυτό το πράγμα να γίνεται πράξη, να γίνεται νόμος του κράτους, ώστε να είμαστε κατοχυρωμένοι και σίγουροι. Επομένως, λοιπόν, το να υπάρχει νοσοκομείο ανεξάρτητο είναι μια ανάγκη που την επιβάλλουν οι συνθήκες. Το δικαιούμαστε. Δεν μας το χάρισαν. Επομένως, λοιπόν, αυτή η υπόσχεση που μας δόθηκε και έγινε απόφαση στις 18 του Φλεβάρι και έχει περάσει τόσος καιρός και δεν την έχουν υλοποιήσει, είναι ένας καθαρός εμπεγμός απέναντι σε έναν ολόκληρο κόσμο. Το να υπάρχει λοιπόν ένα στελεχωμένο νοσοκομείο προσφέρει πάρα πολλά. Δεν είναι απλά, είναι ζήτημα ζωής για μας. Γι' αυτό λοιπόν ήρθαμε εδώ εχθές, αφενός μεν για να διεκδικήσουμε την ανάλογη επιχορήγηση, για να μην καταντήσουμε σε λίγα χρόνια προβληματικό και εμείς νοσοκομείο. Όχι σε λίγα χρόνια, σε 6 μήνες θα καταντήσουμε με αυτή την υποχρηματοδότηση. Αν πηγαίνουμε έτσι, αν κάθε φορά από τα 400 χιλιάρικα ή την κάθε επιχορήγηση, καταβούληση, επειδή κάποιοι έχουν χρέη, λένε πρέπει να καλύψουμε τα χρέη μας. Φυσικό είναι αυτό να το σκέπτονται και εφόσον έχουν το πεπόνι θα έχουν και το μαχαίρι και κάποια στιγμή και εμείς ένα εξάμεινο θα καταντήσουμε προβληματικό νοσοκομείο. Είναι δεδομένο ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες οι προοπτικές είναι ακόμα χειρότερες. Και αν εμείς θεωρούμε ότι θα βγει κάτι από αυτή την κινητοποίηση, το κυρίαρχο ήταν πρώτον, εάν είχε το στένος η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να μας απαντήσει ένα ναι ή ένα όχι, εάν δηλαδή θα τηρήσει τις υπογραφές και όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει στην απόφαση της 18ης Φεβρουαρίου, ή να μας πει όχι. Αυτά τα οποία έλεγα τα παίρνω πίσω, αναιρώ τον εαυτό μου, δεν σας αναγνωρίζω τα επιχειρήματα τα οποία έχω νομιμοποιήσει και σας αφήνω στο έλεος. Και απ' την άλλη, μας ένιωσε πάρα πολύ να αναδειχθεί το ζήτημα. Να αναδειχθεί αυτή η αναξιοπιστία και η ανεπάρχεια και η ασυνέπειά τους. Samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα.